Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Το πολυαναμενόμενο μέρος Β της εξαιρετικής παρουσίασης του αγαπημένου φίλου και κλινικού ψυχολόγου Χάρη Βασιλιάδη για τους ανθρώπους οι οποίοι επιδεικνύουν αποφευκτικότητα έφτασε. Χάρη μου, πρέπει να το είδες και εσύ ότι είχε πολύ θερμή υποδοχή το πρώτο μέρος της συζήτησής μας και ότι αρκετοί άνθρωποι ταυτίστηκαν και από την πλευρά του ανθρώπου που ο ίδιος αντιμετωπίζει ζητήματα ίσως αποφευκτικού στυλ δεσμού, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, ή και από την πλευρά του ανθρώπου ο οποίος γνωρίζεται, σχετίζεται, συνδέεται με κάποιον ο οποίος έχει ένα τέτοιο στυλ δεσίματος, αποφευκτικό στυλ δεσίματος. Στα σχόλια, τα είδες στα σχόλια, βρήκες χρόνο να τα δεις. Τα είδα, ναι, κάποια τα είδα. Ναι. Είδες ότι κάποιοι σημείωσαν το ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντέξει κάποιος την αποφευκτικότητα ενός συντρόφου και αρκετοί διαχώρισαν το κομμάτι που διαχωρίσαμε και στη δικιά μας τη συζήτηση της καλοήθειας και της κακοήθειας. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι αποφευκτικός, αλλά δεν το κάνει με κακοήθεια, δεν το κάνει επειδή έχει έλλειψη ενσυναίσθησης ή επειδή έχει αρνητικές προθέσεις, με την περίπτωση στην οποία κάποιος έχει ένα γενικότερο ναρκισσιστικό προφίλ, ένα ναρκισσιστικό τύπο προσωπικότητας και μέσα σε αυτό το ναρκισσιστικό προφίλ έχει και τη συναισθηματική παραμέληση, η οποία αναπόφευκτα έρχεται με την αποφευκτικότητα. Εμένα αυτή είναι η έγνοια μου, Χάρη, η συναισθηματική παραμέληση. Άλιστα. Και για μένα, ενώ και για αποδέκτη αποφευκτικής συμπεριφοράς, αλλά και για πομπό αποφευκτικής συμπεριφοράς. Θεωρώ ότι όσοι εμφανίζουμε αποφευκτικότητα, αδικούμε τους ανθρώπους με τους οποίους συνδεόμαστε, είτε είναι οι φίλοι μας, είτε είναι τα παιδιά μας, είτε είναι ένας ερωτικός σύντροφος. Και όσοι συνδεόμαστε με ανθρώπους με αποφευκτικότητα, επίσης αδικούμαστε όσον αφορά στο κομμάτι του να πληρούνται οι συναισθηματικές μας φυσιολογικές ανάγκες. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος, okay. Το οποίο έχεις ετοιμάσει για μας, η διαχείριση της αποφευκτικότητας. Μάλιστα. Πριν αρχίσουμε, να ευχαριστήσω όλους και όλες και όλους που έχουν δει το προηγούμενο βίντεο, τα σχόλια τους, αλλά να ευχαριστήσω και εσένα για την φιλοξενία στην όμορφη παρέα. Είσαι ευπρόσδεκτος όποτε θέλεις και για όσο θέλεις. Το ξέρεις αυτό το πράγμα. Αν είναι σπίτι σου το κανάλι, είσαι δικός μας. Ευχαριστώ πάρα. You are in the house. Είσαι του σπιτιού. Τέλεια. Θα μου βάλετε το γλυκό καρυδάκι. Βεβαίως. Το γλυκό καρυδάκι δεν ξέρουν στην Ελλάδα τι είναι. Okay. Είναι ένα γλυκό του κουταλιού, το οποίο είναι από τα φρέσκα καρύδια. Αχ, ρε, Χάρη, τι μου θύμισες τώρα που δεν μπορώ να φάω. Τι ωραίο που είναι. Okay. Λοιπόν, νομίζω είναι σημαντικό να δούμε έτσι πολύ γρήγορα, να θυμηθούμε τι είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Βεβαίως. Γράψα σου και στο WhatsApp ότι σήμερα θα φορέσω την... Ναι, την Τζοκόντα. Την Μοναλίζα, της Τζοκόντας του Λεωνάρτο. Ήταν πλημμένη τελικά. Και βασικά σκεφτήκα η Μόνα Λίζα του Λεωνάρτο Νταβίτσι θα μας κάνει την περίληψη γιατί είναι αποφευκτική. Τότε πήγαινε λίγο πιο πίσω, έτσι χάρη μου να τη βλέπουμε καλύτερα στην εικόνα μας τη Μόνα Λίζα που φορά στην εικόνα σου. Όντως μου έγραψε μήνυμα στο WhatsApp, τώρα το διαβάζω ακριβώς γιατί ο Χάρης μας έχει φοβερό χιούμορ. Είμαι στο WhatsApp, σωστά. Και γι' αυτό σε αγαπάμε όλοι τόσο πολύ, και για το χιούμορ σου και για τις γνώσεις σου. Όχι, στο email μου το γράψες, έχεις δίκιο. Πρόσθεσα κάποια slides. Η Μόνα Λίζα είναι αποφευκτική, γράφει με θαυμαστικό. Θα βάλω και το t-shirt μου με τη Μόνα Λίζα. Νομίζω πως είναι πλημμένο. Και τελικά ήταν πλημμένο. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, σκέφτηκα αυτή τη μεταφορά και θα πούμε και κάποια πράγματα για τη Μόνα Λίζα, που είναι σημαντικό έργο. Βασικά λαμβάνει μηνύματα θαυμαστών, αλλά δεν απαντά. Έχει δυσκολία στην έκφραση συναισθημάτων και βασικά από τον καιρό που έφτασε ο πίνακας για πρώτη φορά στο Λούβρο, η Μόνα Λίζα είχε λάβει πολλά ερωτικά γράμματα και λουλούδια από θαυμαστές. Έχει ακόμα και το δικό της email. Σοβαρά. Λοιπόν, ακριβώς, ναι, αυτά είναι πραγματικά που λέω. Είχε τραυματικές εμπειρίες με τοξικούς ανθρώπους, έτσι κρατά αποστάσεις. Υπήρχαν διάφοροι βάνταλοι που προσπάθησαν να το καταστρέψουν. Υπήρχαν δύο επιθέσεις, κάποιος επέταξε οξύ στον πίνακα και έναν άλλον άτομο
της πέταξε πέτρα και βάλα ένα λεξίσφαιρο για να την προστατεύσουν. Κάποιος άλλος έκαμε επιθέσεις με σπρέι και ένα φλιτζάνι καφέ το 2009. Άρα, το wow. αλεξίσφαιρο... Δεν ήξερα αυτά. Δεν τα ναι, ήξερα αυτά. Μάλιστα, ο αποφευκτικός αλεξίσφαιρο συνήθως έχει πληγωθεί από ανθρώπους, από τους γονείς του, από άλλους, συνήθως. Άρα βάζει απόσταση για να μην ξαναπληγωθεί. Αλεξίσφαιρο. Δεν θέλει να μιλά για τις τραυματικές του εμπειρίες, η Μοναλίζα, η Τζοκόντα. Θέλει το χώρο και το χρόνο της. Αν έχετε πάει στο Λούβρο, έχει το δικό της δωμάτιο, είναι μόνη της στο Παρίσι. Δεν της αρέσει να την πιέζουν. Η αποφευκτική δεν τους αρέσει να τους πιέζεται. Συγχύζεται με τους πολλούς επισκέπτες και τα σέλφι των Ιαπωνέζων τουριστών. Νιώθει ότι οι συντροφητείς επισκέπτες είναι κολλημένοι όταν θέλουν απλώς να έρθουν συναισθηματικά πιο κοντά. Αποφεύγει να κάνει παράπονα και προτιμά να βουρκώνει. Τόσα χρόνια που είναι στο Λούβρο δεν μίλησε ούτε μια φορά. Παθητικό στυλ επικοινωνίας, η αποφευκτική. Συναισθηματική αναστολή, δεν λέει τι νιώθει. Κάποιες φορές τιμώνει, αλλά δεν το δείχνει. Βασικά είναι ένα μυστήριο τι νιώθει. Χαμογελά, δεν χαμογελά. Είναι ανεξάρτητη και αυτόνομη. Δεν της αρέσει να την πιέζουν, το έχουμε πει. Έχει ψηλή αυτοεκτίμηση, ενώ έχει αρνητική άποψη για τους άλλους, τους επισκέπτες. Αποφεύγει τη συναισθηματική εγκύτητα στις σχέσεις της με το προσωπικό του Λούβρου και τις επισκέψεις, business is business. Φοβάται την απορρίψη και είναι υπερβολικά συγκεντρωμένη στις δικές της ανάγκες και ανέσεις, το κλιματιστικό της, το χαμηλό φωτισμό κτλ. Αυτή είναι η αποφευκτική, το αποφευκτικό στυλ προσωπικότητας. Είναι αυτά που είχαμε πει το τελευταίο vlog την περασμένη εβδομάδα και επίσης μιλήσαμε για κατανόηση. Κατανόηση, χωρίς να ξεχνούμε τις δικές μας τις ανάγκες. Έχουμε ανάγκες. Άρα αυτό που είπες πριν, οι αποφευκτικοί συντρόφοι τείνουν να δημιουργούν απόσταση και έχουν προβλήματα με την επικοινωνία στις ρομαντικές τους συναισθηματικές τους σχέσεις. Και αυτό μπορεί να κάνει τους συντρόφους τους σίγουρα να αισθάνονται απογοητευμένοι, πληγωμένοι, μπερδεμένοι, εγκαταλειμμένοι. Άρα δεν είναι εύκολο να έχει σχέση με κάποιον ή κάποια που έχει αποφευκτικό στυλ προσκόλλησης. Εξαιρετικά δύσκολο. Πολύ δύσκολο και θα το δούμε αυτό. Άρα, όπως και την προηγούμενη φορά δημιούργησε κάποια case studies, κάποιες περιπτώσεις, τα πρόσωπα που αναφέρονται είναι φανταστικά, το πρόβλημα όμως είναι πραγματικό. Και ας γνωρίσουμε τον Θανάση και τον Βαγγέλη. Λοιπόν, ο Σωκράτης είπε να προσέχεις τον εαυτό σου. Όπως είπε στην αρχή, οι συναισθηματικές μας ανάγκες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Άρα, βεβαίως, όταν κάποιος είναι σε σχέση με κάποιον αποφευκτικό-αποφευκτική, έχει πρόβλημα. Άρα πρέπει να προσέχει τον εαυτό του πρώτα, ή όπως το αεροπλάνο, για να βοηθήσεις τον άλλον, αν θέλεις, πρέπει να βάλεις εσύ τη μάσκα οξυγόνου. Άρα ο Βαγγέλης είναι ασφαλής, είναι σε σχέση με τον Θανάση που είναι αποφευκτικό και ο Βαγγέλης προσέχει τον εαυτό του, ικανοποιεί τις συναισθηματικές του ανάγκες, όχι τις ρομαντικές, με τις φιλίες του, με την οικογένεια. Άρα, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τώρα θα δώσουμε, αρχίζουμε πρώτα με εμάς. Βλέπει τους φίλους του δύο φορές την εβδομάδα, είναι ανοιχτός μαζί του για το τι αντιμετωπίζει στη σχέση με τον Θανάση, τους τηλεφωνά, τους στέλνει μηνύματα, παραμένει συνδεδεμένος για να καλλιεργήσει υγιές συναισθηματικές σχέσεις. Επίσης, επενδύει στα ενδιαφέροντά του, τα χόμπι του. Ξέρει ότι η σχέση με τον σύντροφο του είναι σημαντική, αλλά ξέρει επίσης ότι είναι σημαντικό να απολαμβάνει τον εαυτό του και να αφιερώνει χρόνο σε πράγματα που του αρέσουν, ανεξάρτητα από τον Θανάση. Δίνει προτεραιότητα στο να περνά χρόνο με τον εαυτό του, προγραμματίζει καθημερινές ή εβδομαδιαίες στιγμές για να κάνει τα πράγματα που του αρέσουν. Πρέπει να τονίσουμε, χάρη μου, όμως, ότι μπορεί να το κάνει αυτό επειδή ακριβώς έχει ασφαλές στυλ δεσμού. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Βασικά, το τι θα δούμε σήμερα, θα δούμε τρεις περιπτώσεις. Ασφαλή με αποφευκτικό, ασφαλή με αχώδη και ασφαλή αποφευκτικό με αποφευκτικό. Και κάποια περιπτώσεις, παραδείγματα. Ναι. Επίσης, ο Βαγγέλης κάνει μαθήματα τένις, πηγαίνει βόρτα με το σκύλο του στο δάσος, το πρωί της Κυριακής διαβάζει εφημερίδες στο τάπλετ του και πρόσφατα άρχισε μαθήματα γαλλικών.
Γιατί τα λέω αυτά? Όταν είμαστε σε σχέση με αποθετικό, είναι δύσκολο. Είναι πολύπλοκο. Πάρα πολύ πολύπλοκο. Ειδικά για κάποιον αχωτικό. Είναι ο χειρότερο συνδυασμό. Αχωτικό με αποθετικό είναι. Πώς το λέμε? Αγιατόλα Γιακούπ, το ηφαίστειο τη Ισλανδία. Okay. Λοιπόν, τώρα να αρχίσουμε με την Ειρήνη. Ας γνωρίσουμε την Ειρήνη και τον Παύλο, η οποία. Πώς να χτίσεις την οικειότητα και την επικοινωνία με έναν σύντροφο που αποφεύγει. Άρα η Ειρήνη είναι ασφαλής, ο Παύλος είναι αποφευτικός. Λοιπόν, ασφαλής αποφευτικός. Μπορεί να λειτουργήσει η σχέση? Ναι. Ενώ όσον ο ασφαλής είναι εντάξει με την ανάγκη του αποφευτικού για ανεξαρτησία. Αν ο τελευταίος νιώθει αρκετά ελεύθερος στη σχέση, χωρίς πίεση ή αίσθημα ασφυξίας, θα μπορέσει να αφήσει το ζευγάρι του. Εν τω μεταξύ, τώρα κάνουμε όπως τις κοπέλες που λένε τον καιρό. Ξέρεις, λοιπόν, συγγνώμη. Λοιπόν, στη συνέχεια θα είναι πιο ανοιχτός και δεχτικός όταν τα θέματα που σχετίζονται με τη δέσμευση εμφανίζονται. Ωστόσο, πολύ σημαντικό, SOS, δεν είμαστε εδώ για να σώσουμε τους άλλους. Άρα, ο αποφευκτικός δεν εξαιρείται από το να δουλέψει με τον εαυτό του για να αναπτύξει την εμπιστοσύνη που μπορεί να έχει στον άλλον και να αφήσει λίγο περισσότερο χώρο για τα συναισθήματα του. Άρα θα δουλέψει και ο σύντροφος του αποφευκτικού με τον εαυτό του για να αντέξει τον αποφευκτικό και να χρησιμοποιήσει την περίπτωση του ότι έχει έναν αποφευκτικό σύντροφο ως μία αφορμή για να εξελιχθεί περισσότερο σε πιο ασφαλές στυλ δεσμού, και όμως ο αποφευκτικός και ο αποφευκτικός όμως πρέπει επίσης να δουλέψει για να εξελιχθεί και αυτός ώστε να γίνει καλύτερη σχέση και να μην είναι μονομερής η προσπάθεια. Μάλιστα. Οι σύντροφοι δεν είναι ψυχολόγος ο ένας του άλλου. Όχι. Υπάρχει ειδική. Ούτε ο ασφαλής είναι η μητέρα Τερέζα, η Σουσίας ή ο σκύλος του Αγίου Βερνάρδου για να σώσει τον αποφευκτικό. Όχι, ο αποφευκτικός έχει ευθύνη, αλλά και ο ασφαλής έχει ευθύνη να κάνει ψυχοθεραπεία για να μπορέσει όχι μόνο να τον διαχειριστεί, αλλά επίσης για να μάθει πιο καλά τον εαυτό του, μπορεί να έχει άλλα θέματα κλπ. Χάρη μου, δεν είναι κάτι κακό και παράξενο να έχουμε ζητήματα, να έχουμε ανασφαλίες, να έχουμε φοβίες, να έχουμε αποφευκτικότητα. Είναι ανθρώπινο. Και οπωσδήποτε δεν θα απορρίψουμε όλους τους ανθρώπους που έχουν τέτοια ζητήματα. Το πρόβλημα όμως συναντάται στις περιπτώσεις των ανθρώπων που έχουν θέματα, δεν αναγνωρίζουν ότι έχουν θέματα, προβάλλουν τη δική τους αποφευκτικότητα πάνω στο σύντροφο τους, βγάζουν τον σύντροφο τους τρελό, του κάνουν gaslighting και γενικά η αποφευκτικότητα πάει πακετάκι με τοξικότητα γενικότερη. Είναι πολύ συμπαθητικός ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα πρόβλημα, γιατί είναι πρόβλημα να είσαι αποφευκτικός. Και μιλάω και από το χώρο ενός ανθρώπου που έχω αυτό το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα να είσαι αποφευκτικός. Σημαίνει ότι λειτουργείς σε ένα mode αυτοσυντήρησης, ότι έχεις πολύ ισχυρή πανοπλία η οποία δεν σε αφήνει ούτε και σένα να χαλαρώσεις και να χαρείς τη ζωή. Είναι πρόβλημα. Όμως είναι ανήθικο να αγνοείς το δικό σου το πρόβλημα, να ανάγεις το δικό σου πρόβλημα σε δόγμα, να λες ότι έτσι πρέπει να είμαστε όλοι, ότι η αγάπη δεν είναι σημαντική, η συνδεσιμότητα δεν είναι σημαντική, ότι ο καθένας για τον εαυτό του, για παράδειγμα, ή ότι όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν καλές προθέσεις κλπ. Κλπ. Αυτό θέλω να το τονίσουμε πάρα πολύ. Είμαστε πολύ δεκτικοί και έτοιμοι να αγκαλιάσουμε και να στηρίξουμε και να γίνουμε συνοδοιπόροι με ανθρώπους οι οποίοι αναγνωρίζουν τα ζητήματά τους και τα παραδέχονται χωρίς κομπλεξιλίκια. Σωστά. Έχω αυτό το πρόβλημα. Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Όταν λες ότι σε αποφεύγω, έχεις δίκιο. Έχω μια δυσκολία να νιώσω πολύ κοντά συναισθηματικά. Το να το παραδεχθείς, δίνεις τον κόσμο στον σύντροφο σου, να το παραδεχθείς πραγματικά και να έχεις την καλή διάθεση για να δουλέψεις γι' αυτό. Συγγνώμη που σε διακόψα. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λες. Ναι, η ειλικρίνεια είναι το πιο σημαντικό πράγμα, να είμαστε ειλικρινείς πρώτα με τον εαυτό μας, να δεχτούμε, να παραδεχτούμε κάποια πράγματα που δεν λειτουργούμε, πώς το λέμε, σωστά, επηρεάζουμε τους άλλους αρνητικά, και επίσης να είμαστε μετά ειλικρινείς με τον σύντροφο μας.
Γι' αυτόν η αυτογνωσία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί πολλές φορές οι αποφευκτικοί δεν ξέρουν ότι έχουν πρόβλημα. Εδώ μιλούμε για την καλοήθην αποφευκτικότητα, όχι για κάποιον που είναι αποφευκτικός, που μπορεί να είναι και παλιό χαρακτήρας και βασανίζει τους άλλους με gaslighting, με bullying, με... ξέρεις, άρα ο αποφευκτικός στυλ προσκόλλησης πάει και με άλλα πράγματα, με τεμπεραμέντο, με... Θα μπορούσε να, είναι, να υπάρχει συνωσιρότητα μαζί με άλλα προβλήματα ή όχι. Εμείς μιλούμε για τη ξεκάθαρη αποφευκτικότητα, η οποία είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένου τρόπου ανατροφής και συγκεκριμένων παιδικών τραυμάτων. Και με βάση τη θεωρία του Μπόλπη και των ακόλουθων, αυτών που ακολούθησαν και την πήραν παρακάτω τη θεωρία, υπάρχει συγκεκριμένο στυλ parenting, η ανατροφή σε ενός παιδιού μπορεί να οδηγήσει στο αποφευκτικό στυλ δεσμού. Μάλιστα. Σωστά. Λοιπόν, να δούμε την ειρήνη. Το πρώτο πράγμα, επειδή σήμερα μιλούμε για το πώς να διαχειριστούμε το σύντροφο ή τη σύντροφη με αποφευκτικό στυλ προσκόλλησης. Λοιπόν, η ειρήνη κατάλαβε ότι έχει μπλέξει. Η αλλαγή δεν είναι δυνατή. Είναι ερωτευμένη μαζί με τον Παύλο όμως. Και καταλαβαίνει επίσης η ειρήνη ότι δεν μπορεί να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι αδύνατο. Ο Παύλος έχει μάθει ότι η αποφυγή είναι απαραίτητη για την επιβίωση του, συζητούν το μαζί. Άρα ο Παύλος δεν είναι κακοήθης αποφευκτικός, είναι καλοήθης. Νοιάζεται για την ειρήνη, καταλαβαίνει ότι έχει πρόβλημα. Και η ειρήνη του δίνει χρόνο να μάθει πώς να εκφράζεται με τρόπους που νιώθει ασφαλής. Και ο Παύλος έχει πάει να δει ψυχολόγο, γιατί αγαπά την ειρήνη και θέλει να είναι μαζί της και θέλει να νιώθει πιο καλά, θέλει να μάθει γιατί είναι αποφευκτικός και τι μπορεί να κάνει για να βελτιώσει τον εαυτό του, ωστόσο να έχει καλή σχέση όχι μόνο με τον εαυτό του, αλλά και με την ειρήνη. Άρα και οι δύο είναι υπεύθυνοι, δεν είναι μόνο η ειρήνη. Χαρή μου, είχα δύο τέτοιες περιπτώσεις στο γραφείο παλιότερα. Δύο άνδρες, οι οποίοι ήταν και δύο γύρω στα 40, οι οποίοι βρίσκοντας σε σχέσεις με πολύ αξιόλογες γυναίκες και αντιμετώπιζαν πρόβλημα με το ηνικιότητα. Οπότε και οι δύο, ενώ ήταν άγνωστοι μεταξύ τους, απλώς συνέβαινε την ίδια περίοδο. Ήταν έτσι, πρέπει να είναι γύρω στο 2008-2009 ήταν αυτές οι δύο περιπτώσεις. Ήρθαν και οι δύο και μου είπαν, ο ένας μου είπε ότι η σύντροφος μου έβαλε τελεσίγραφο και μου είπε ότι δεν πας να κάνεις ψυχοθεραπεία, να διορθώσεις τα ζητήματά σου, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και ο άλλος ήρθε από μόνος του και λέει ότι αντιλαμβάνομαι ότι έχω θέμα. Έχω διώξει αξιόλογες συντρόφους από τη ζωή μου λόγω της αποφευκτικότητας μου, λόγω της δυσκολίας μου να συνδεθώ και να νιώσω ότι είμαι πολύ κοντά με έναν άνθρωπο και αυτή την κοπέλα δεν θέλω να τη χάσω και να τη διώξω όπως έχω διώξει τις προηγούμενες. Και ήταν δύο δύσκολες συνθήκες, οι οποίες όμως δούλεψα φιλότιμα, ο ένας νομίζω για ένα χρόνο και ο άλλος για 9 μήνες. Και είχαν πολύ καλά αποτελέσματα, δηλαδή κατάφεραν να διαχειριστούν τα ζητήματα τα δικά τους, ώστε να μην αποφεύγουν την εγκύτητα και την οικειότητα και να την επιδιώκουν. Και στις δύο περιπτώσεις αυτές ούτε η μία σύντροφος είχε ζήτημα, ούτε η άλλη, είχαν και δύο ασφαλές στυλ δεσμού. Δηλαδή ήταν και δύο σίγουρες για τον εαυτό τους, είχαν υψηλή αυτοεκτίμηση και είπαν ότι μία σχέση σοβαρή, η δημιουργία μιας οικογένειας ή συγκατοίκηση σημαίνει ότι θέλεις και μπορείς και είσαι σε θέση να μοιραστείς τη ζωή σου με τον άλλον τον άνθρωπο. Δεν μπορείς να τη μοιραστείς, τι μου κάνεις πρώτα σιγά μου για παράδειγμα ή τι λες να πάμε να συγκατοικήσουμε ή τι λες να πάμε να αγοράσουμε δίπλα μαζί ή να υιοθετήσουμε να κάνουμε παιδί για παράδειγμα. Προχωρούμε. Απλά να πω κάτι σημαντικό. Να πεις. Αυτό το πράγμα έρχεται από το motivational interviewing, δηλαδή βοηθά τους ανθρώπους να αλλάξουν. Θέλω να πω ότι υπάρχουν ανθρώποι αποφευκτικοί, οποιοδήποτε άνθρωπος για οποιοδήποτε θέμα, ο οποίος δεν γνωρίζει ότι έχει πρόβλημα. Ενώ έχει. Μπορεί να το βλέπουν οι άλλοι, να μην το ξέρει ο ίδιος. Μετά υπάρχει κάποιος, το επόμενο στάδιο είναι να... Άρα στην περίπτωση μου σου είπα ήταν αυτός που του παίρνει η κοπέλα του. Ακριβώς. Γιατί αν δεν πας στο ψυχολόγο να λύσεις αυτό το πρόβλημα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ήταν το πρώτο στάδιο. Πήγα και στους δύο γάμους έτσι για να ξέρεις. Μάλιστα. Στο δεύτερο στάδιο είναι άνθρωποι που καταλαβαίνουν ότι έχουν πρόβλημα, αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι κάτι πάει στραβά με τις σχέσεις τους, αλλά δεν είναι έτοιμοι να κάνουν κάτι ή δεν θέλουν. Μετά υπάρχουν άνθρωποι που
παίρνουν δράση, δηλαδή ζητούν βοήθεια από ειδικό. Okay. Και επίσης υπάρχει και το relapse, υπάρχει υποτροπή. Δηλαδή κάποιος μπορεί να γυρίσει πίσω. Ενώ τούτο οι τεχνικές που χρησιμοποιούν. Νομίζω όμως, χάρη μου, ότι το στυλ δεσμού μπορεί να αλλάξει, αλλά πάντα πρέπει να είσαι σε επιφυλακή. Να έχεις ξεκινήσει από έναν αποφευκτικό στυλ δεσμού, από έναν φοβικό ή αγχωτικό στυλ δεσμού, ή ακόμη χειρότερα από έναν αποδιοργανωμένο στυλ δεσμού και έχεις κάνει πολλή προσπάθεια μέσω ψυχοθεραπείας, ψυχοεκπαίδευσης και προσωπικού αγώνα για να φτάσεις σε ένα ασφαλές στυλ δεσμού, πρέπει να είσαι συνεχώς σε επιφυλακή ώστε να μην ξανακυλήσεις, όπως είπες. Η δύναμη της συνήθειας είναι πολύ σημαντική και είναι εσωτερικοί δαίμονες αυτοί οι οποίοι κάνουν dictate, υπαγορεύουν στο να αντιδρούμε, όχι να αποκρινόμαστε, να αντιδρούμε με τέτοιους κακοποιητικούς τρόπους και προς τον εαυτό μας αυτοκαταστροφικούς, αλλά και προς τους πιθανούς συντρόφους ή τους ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να συνδεθούν ουσιαστικά μαζί μας, έχουν αγάπη να δώσουν και εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε την αγάπη. Αποφευκτικός δεν μπορεί να πάρει αγάπη. Δηλαδή ο ίδιος κυρίως έχει πρόβλημα και δημιουργεί και στους άλλους. Μάλιστα, πολύ σημαντικό λεφτά. Γι' αυτό ονόμασα την παρουσίαση, το vlog που κάνουμε σήμερα, αποφεύγει τους άλλους, αποφεύγει τον εαυτό του. Άρα είναι μια παγίδα. Ο βάζει ο ίδιος τον εαυτό του σε μια παγίδα. Ναι. Δεν φταίει. Ενώ φταίει, δεν φταίει. Από ένα σημείο και μετά, χάρη όσων αποκτούμε περισσότερες γνώσεις ψυχοεκπαιδευτικές, φταίμε. Ναι. Επειδή γνωρίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων που θα παρακολουθήσουν αυτό το βίντεο είναι καιρό στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Έχοντας ακούσει πολλά θέματα ψυχοεκπαιδευτικά και αποκτώντας γνώσεις, αν συνεχίζεις να αγνοείς ηθελημένα τα ζητήματα σου, φταίς. Άμα δεν έχεις γνώση, να πεις, εντάξει, δεν το ήξερα, δεν έτυχε να ακούσω για το ότι υπάρχει το αποφευκτικό στυλ δεσμού, δεν έτυχε να ακούσω ένα podcast, ένα βίντεο, άλλο βίντεο. Άμα το ξέρεις, φταίς. Ναι. Άρα, άλλο πράγμα που κάνει η Ειρήνη δεν ελέγχει τη συμπεριφορά του Παύλου. Θα το εξηγήσω τούτο. Αποφεύγει τον πειρασμό να τον ελέγχει. Δηλαδή, οι συντρόφοι που είναι αποφευκτικοί έχουν επίσης την τάση να είναι ευαίσθητοι στο να νιώθουν ότι ελέγχονται από τους άλλους, επειδή είναι συνηθισμένοι σε ανεξαρτησία. Τώρα όμως, φυσικά, αν ο Παύλος μυρίζει Chanel, βρίσκει ξαφνικά τρίτη. Είχε στα, πώς το λέμε, στα πουκάμισα του, χάνεται, δεν απαντά τα τηλέφωνα, τότε εντάξει, καταλαβαίνεις, άρα και κάτι άλλο παίζει. Okay. Εδώ μιλώ για την περίπτωση που ο Παύλος δεν έχει κάτι άλλο. Okay. Η Ειρήνη δημιούργησε ένα ατμόσφαιρα ασφαλείας, όπως είπαμε, η Ειρήνη είναι ασφαλής. Ο Παύλος έχει κάποιες διαφορετικές αξίες και τρόπο σκέψης από την Ειρήνη. Η Ειρήνη κατανοεί την πρόκτικη του Παύλου, δηλαδή δεν είναι εγωκεντρική, μύωπας, δεν έχει μυωπία να βλέπει μόνο τον εαυτό του, τον εαυτό της, κατάφερε να αποδεχτεί τον Παύλο όπως είναι. Έτσι, ο Παύλος αισθάνεται ασφαλής να είναι ο εαυτός του. Και η Ειρήνη διαπιστώνει ότι η ικανότητα του Παύλου να επικοινωνεί και το, τρόπο, και το επίπεδο νοικιότητας έχει βελτιωθεί. Άρα ο Παύλος έχει ασφάλεια, επειδή τον αποδέχεται. Τον αποδέχεται. Καταλαβαίνει, γι' αυτό μιλήσαμε για την κατανόηση στο προηγούμενο vlog. Η Ειρήνη δίνει χρόνο στον Παύλο να είναι μόνος του. Καταλαβαίνει ότι με το να περνά χρόνο μόνος του δεν σημαίνει ότι την απορρίπτει. Δεν το παίρνει προσωπικά. Τα υγεία όρια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε επιτυχημένη σχέση. Ο Παύλος χρειάζεται συχνά λίγο χρόνο μόνος του, καθημερινά. Κάτι που τον κάνει να ντρέπεται. Πολλές φορές ο αποφευκτικός ντρέπεται. Γι' αυτόν η Ειρήνη του προτείνει χρόνο να είναι μόνος του. Για να το βοηθήσει να είναι πιο αποδεκτός. Για παράδειγμα, του λέει: γιατί δεν περνά λίγο χρόνο στο πάρκο να κάνει ένα περίοδο. Μετά το δείπνο, έχω και εγώ τα δικά μου. Okay. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, καταλαβαίνει ότι χρειάζεται χρόνο μόνο του. Τώρα, όχι να πάει να κάνει 7-8 μέρες διακοπές στην Λατινική Αμερική, τούτο είναι ένα άλλο πράγμα. Εδώ μιλούμε για space. Κάνει πράγματα με φίλες της. Δεν είναι κολλημένη πάνω του. Δεν είναι όπως των αγχωτικών. Που είναι, θέλει έτσι το σύντροφο του, δηλαδή να είναι κολλημένη, να είναι σιαμαία. Βγαίνει μόνη με τις φίλες της, δεν πιέζει τον Παύλο αν δεν θέλει να έρθει μαζί της, του προτείνει και επίσης δεν τον αναγκάζει να πάει σε κοινωνικές δραστηριότητες και δίνει του την επιλογή να συμμετάσχει και την ευκαιρία να δραπετεύσει, να αισθανθεί άβολα.
Επίσης, είπαμε ότι ο τύπος με αποφευκτικό στυλ προσκόλλησης έχει και κάποια θέματα σεξουαλικά. Θυμάστε, είπαμε ότι μπορεί να μην αγκαλιάσει, αλλά μπορεί να πιάσει το χέρι, να σε χτυπήσει πίσω στην πλάτη. Έχει μια τυπική σεξουαλική ορμή ο Παύλος, ενώ έβγαινε ραντεβού με την Ειρήνη, αλλά μερικές φορές έχανε το ενδιαφέρον με την πάροδο του χρόνου. Αλλά η Ειρήνη έχει δικαίωμα να ικανοποιεί τις σεξουαλικές της ανάγκες και του έχει μιλήσει, ώστε να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον, αλλά με τάκτ. Άρα είναι πολύ σημαντική η επικοινωνία και για αυτό το κομμάτι. Δεν παίρνει τα πράγματα προσωπικά η Ειρήνη. Υπάρχουν πολλές στιγμές που ο Παύλος δεν είναι διαθέσιμος. Ή σεξουαλικά, ή σωματικά, ή συναισθηματικά. Παίρνει μια βαθιά ανάσα και θυμάται ότι δεν οφείλεται σε αυτή. Δεν το παίρνει προσωπικά και δεν τον κατηγορεί όπως έκανε στην αρχή της σχέσης ότι δεν νοιάζεσαι για μένα. Σε εκείνη την περίοδο ο Παύλος αισθανόταν ντροπή και απομακρυνόταν από την Ειρήνη. Συμβιβασμός. Ο Παύλος συχνά βλέπει τα πράγματα ως κατάσταση νίκης ήττας και τον υπενθυμίζει η Ειρήνη ότι συμβιβασμός είναι δυνατός. Άρα αυτό βοηθά τον Παύλο να μάθει ότι η Ειρήνη βλέπει την προοπτική του. Για παράδειγμα, μια μέρα του είπε: θα ήθελα να κρατιόμαστε χέρι-χέρι δημόσια, αλλά συνειδητοποιώ ότι μπορεί να χρειαστεί να συμβιβαστούμε. Δηλαδή, η Ειρήνη ρωτά τον Παύλο πώς νιώθει. Για παράδειγμα, ο Παύλος μπορεί να μην εκφράσει τις ανάγκες του από φόβο μήπως φανεί ανεπαρκής. Η Ειρήνη ψάχνει και βεβαιώνεται ότι της λέει πραγματικά το τι θέλει. Αυτό βοηθά τον Παύλο να νιώσει ότι τον αγαπά για αυτόν που είναι. Για παράδειγμα, τον ρώτησε: είναι εντάξει αυτή η ταινία να τη δούμε για σένα μαζί? Συγγνώμη, είναι εντάξει αυτή η ταινία για σένα? Θέλω να είσαι ικανοποιημένο. Και επίσης η Ειρήνη δουλεύει με το δικό τη στυλ προσκόλληση. Βρήκε χρήσιμο να ψάξει τα πρότυπα σχέσεων που είχε βιώσει στην οικογένειά τη, προκειμένου να τα αλλάξει στη σχέση με τον Παύλο. Είναι ασφαλής, αλλά η ασφαλής δεν είναι καθαρό εμεί 100%. Μπορεί να υπάρχει μια κλίμακα, μπορεί να είναι λιγότερο. Δεν είναι άσπρο μαύρο ο ασφαλής τύπος προσκόλλησης. Άρα είδαμε τι κάνει η Ειρήνη για να διαχειριστεί τον Παύλο, που είναι αποφευκτικός. Θα δούμε ακόμα μια περίπτωση, τη Λίλιαν και τον Πέτρο, όπου η Λίλια είναι ασφαλής. Πώς επικοινωνεί με τον Πέτρο, που είναι αποφευκτικός? Λοιπόν, η Λίλια καταρχήν αποδέχεται ότι δεν θα είναι εύκολο να είναι σε σχέση με τον Πέτρο και αναγνώρισαν την πολυπλοκότητα της κατάστασης από νωρίς. Δηλαδή, κάνει dating, είναι στην αρχή της σχέσης. Σίγουρα δεν είναι εύκολο, όμως η Λίλια, συγγνώμη, είναι πεπισμένη ότι αξίζει τον κόπο αυτή η σχέση. Κατάλαβε ότι είναι καλός άνθρωπος. Δεν είναι κακοήθης, αποφευκτικός. Άρα, η Λίλια, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι άμεση. Και λέει στον σύντροφο της τον Πέτρο τι χρειάζεται από αυτόν. Του λέει ξεκάθαρα, ένα, δύο, τρία. Όχι με διαταγή, πώς το λέμε, με διεκδικητική επικοινωνία, θετική. Αποφεύγει την παθητική επιθετικότητα, εκφράζει λεκτικά τις συναισθηματικές, τις ανάγκες και επικοινωνεί με σαφήνεια. Για παράδειγμα, η Λίλια θέλει να ξεκινήσει να βγαίνει περισσότερα ραντεβού με τον Πέτρο. Και του είπε θα νιώθω ακόμα πιο αγαπητή αν προγραμματίσαμε ένα ραντεβού ή δύο νύχτες για μας κάθε εβδομάδα. Για παράδειγμα. Άλλο παράδειγμα. Ξέρω ότι σου αρέσει να είσαι μόνος και το σέβομαι αυτό. Θα ήθελα όμως να περάσουμε και χρόνο μαζί. Μπορούμε να κάνουμε σχέδια π.χ. κάθε Παρασκευή να βγαίνουμε για φαγητό. Τι λες? Άλλο παράδειγμα. Η Λίλια είχε μια δύσκολη μέρα και θέλει τον Πέτρο να την ακούσει. Είχα μια δύσκολη μέρα, αγάπη μου, και πρέπει να μιλήσω γι' αυτό. Άρα ο τρόπος που επικοινωνεί είναι θετικός. Δεν είναι, πώς το λέμε, αυταρχική μαζί του. Σέβεται τις ανάγκες της, όμως σέβεται και τις ανάγκες του Πέτρου. Υπάρχει ένας συμβιβασμός. Επίσης, ξέρει πότε να επικοινωνεί. Όταν θέλει να μιλήσει στον Πέτρο, προσπαθεί να το κάνει όταν ο Πέτρος αισθάνεται ασφαλής και ήρεμος. Και όχι κατά τη διάρκεια ενός καυγά ή μιας στρεσογόνας κατάστασης. Επίσης, η Λίλια κατανοεί τον Πέτρο αντί να προσπαθήσει να τον αλλάξει. Νομίζω είναι εδώ το μεγάλο λάθος που κάνουμε οι ανθρώποι. Πολλές φορές θέλουμε να αλλάξουμε τους άλλους. Δεν γίνεται το πράγμα. Αν δεν θέλει το ίδιο το άτομο. Άρα ο Πέτρος θα αποφασίσει αν θα αλλάξει ή όχι. Όπως θα αποφασίσει και η Λίλια αν θα μείνει στη σχέση ή όχι. Όμως ψάχνει να μάθει όσο περισσότερα για τα στυλ προσκόλλησης, ωστόσο να κατανοήσει τον Πέτρο σε αυτό το πλαίσιο. Άρα η ψυχοεκπαίδευση, κάνετε και στο κανάλι, είναι πάρα πολύ σημαντική.
Για παράδειγμα, αν είναι απογοητευμένη που δεν θέλει να βγαίνει κάθε βράδυ το Σαββατοκύριακο, η Λίλη αποφεύγει να τον κατηγορήσει. Αντίθετα, κάνει ένα βήμα πίσω και σκέφτεται ότι μπορεί να χρειαστεί πιο αργό, πιο ήρεμο ρυθμό για να νιώσει ασφάλεια. Okay, άρα, κατανοεί. Νοιάζεται όμως και για την ίδια. Άρα, ο Πέτρος δυσκολεύεται να κάνει φίλους και η Ειρήνη δεν προσπαθεί να το επιβάλλει να κάνει ραντεβού. Αντίθετα, αναγνωρίζει ότι ο Πέτρος μπορεί να φοβάται την απόρριψη ή να έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Η Λίλια δεν παίρνει τα πράγματα προσωπικά. Κάποιες φορές η Λίλια δυσκολεύεται να μην δει τις πράξεις του Πέτρου ως αντανάκλαση του τρόπου με τον οποίο τη βλέπει. Όμως η Λίλια κατανοεί ότι η αποφυγή του Πέτρου έχει τις ρίζες της στο πώς ανέπτυξε ένα ασφαλής ή ένα ασφαλής προσπολίσεις όταν ήταν παιδί. Έτσι η Λίλια καταφέρνει να μην παίρνει τα πράγματα προσωπικά. Όμως η Λίλια, η κάθε Λίλια, κάνει ψυχοθεραπεία και ξέρει. Αυτό είναι το σημαντικό. Άρα, γιατί πολλές φορές μπορεί κάποια να σκεφτεί αν ήμουν καλύτερη, ξέρω εγώ, τα πράγματα θα ήταν τέλεια. Ή δεν θέλει να περνάει χρόνο μαζί μου, οπότε πρέπει να τον ενοχλώ. Ωστόσο, η Λίλια δεν κατηγορεί τον εαυτό της για το στυλ προσκόλλησης του Πέτρου. Σκέφτεται ότι ο Πέτρος θα ενεργούσε με τον ίδιο τρόπο με οποιαδήποτε είχε σχέση. Άρα, άλλο πράγμα, πώς επικοινωνεί, γιορτάζει ιδιαίτερες ή σημαντικές στιγμές μαζί με τον Πέτρο για να ενισχύσει την οικειότητα, να τον μάθει εισαγωγικά. Άρα, παλιά εστίαζε σε πράγματα που δεν της άρεσαν στη σχέση με τον Πέτρο, αλλά αυτό σίγουρα έχει ένα αρνητικό επίκτυπο στη σχέση της και με τον Πέτρο, και έτσι άρχισε να παρατηρεί τα θετικά και πρότεινε στον Πέτρο να γιορτάσουν παραδείγματος χάρη την προαγωγή του Πέτρου, το δίπλωμα της Λίλιας κλπ. Άρα το βάζει έτσι για να αρχίσει να νιώθει, πώς το λένε, να έχει οικειότητα. Και επίσης η Λίλια δίνει προσοχή στα πράγματα που κάνει ο Πέτρος για αυτήν. Είτε πρόκειται για ένα κομπλιμέτρο, μαγείρεμα γεύματος, καθαρισμό του σπιτιού, ψώνια, σιδέρωμα ή οποιαδήποτε άλλη μικρή αγκαρία. Επίσης, η Λίλια προτείνει στον Πέτρο να κάνουν μια κοινές δραστηριότητες που απολαμβάνουν μαζί. Άρα, ένα μεγάλο μέρος της καλλιέργειας μιας υγιούς σχέσης είναι να περνάτε χρόνο μαζί και αυτό ισχύει για εσάς και τον αποφευκτικό σύντροφο σας. Ακόμη και αν εκτιμάτε τον χρόνο μόνοι σας, πρέπει να υπάρχει κάποιον κοινό έδαφος στη σχέση. Η Λίλια και ο Πέτρος κάθε Πέμπτη παρακολουθούν έναν από τα βλογ της Θέκλας. Επίσης κάνουν μαθήματα ειδικής κουζίνας μια φορά την εβδομάδα. Άρα κοινές δραστηριότητες πάρα πολύ σημαντικά. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι πριν να πάμε στον αποφευκτικό με αγχωτικό. Όχι, θεωρώ ότι τα έχεις πει όλα, ότι το έχεις καλύψει το ζήτημα. Mm-hmm. Και βοηθάει πάρα πολύ η συνεργασία και το να προσπαθούν μαζί. Ο κοινός πνευματικός αγώνας ενός ζευγαριού. Παίζει πάρα πολύ ρόλο να πηγαίνουμε προς την ίδια κατεύθυνση, να θέλουμε το ίδιο πράγμα, το ίδιο αυτό, το ίδιο αποτέλεσμα για τη σχέση μας στην ουσία. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα γνωρίσουμε τον Ανδρέα με την Αναστασία. Μάλιστα. Ο Ανδρέας είναι αποφευκτικός και η Αναστασία είναι αγχώδης. Παρέθεση, δεν είναι μόνο άντρες αποφευκτικοί, είναι και πολλές γυναίκες. Ούτε αχώδεις γυναίκες και άντρες ασφαλείς. Δηλαδή, δεν έχει σημασία να είσαι άντρας ή γυναίκα. Και το δεν είναι σημαντικό. Άρα, αχωτικός αποφευκτικός είναι ο χειρότερος συνδυασμός. Μάλιστα. Φανταστείτε έναν αχωτικό άτομο, ανασφαλή, που έχει αυξημένη ανάγκη για, πώς το λέμε, αναγνώριση, validation, να είναι με κάποιο σύντροφο που νιώθει μάλλον άβολα με τη δέσμευση, και τα συναισθήματα, για να δείχνει τα συναισθήματα του σε αυτόν το άτομο, να υπόσχεται αγάπη, να κάνει πράγματα μαζί. Άρα είναι διαφορετική. Είναι, πώς το λέμε, η πιο δύσκολη, θα έλεγα, σχέση, αποφευκτικός με αγχώδη. Λοιπόν, τώρα η ερώτηση είναι γιατί ελκύχει ο ένας τον άλλο. Γιατί ελκύονται πάρα πολύ αυτοί οι δύο. Παρόλο που είναι δύσκολη σχέση, ελκύονται. Γιατί ο ένας βρίσκει στον άλλο χαρακτηριστικά που δεν έχει. Άρα ο αποφευκτικός που είναι πιο κρύος, συσσαγωγικά, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, δεν τη λέω. Πιο ψυχρός, πιο ψυχρός θα λέγαμε. Πιο ψυχρός, μάλιστα, όχι κρύος, ούτε κρυόκολος, όπως λέμε. Λοιπόν, ελκύεται από την ευαισθησία και τον συναισθηματισμό του αχώδη. Και ο αχώδης που έχει την τάση το να είναι εξαρτημένος, ελκύεται από την ανεξαρτησία του αποφευκτικού.
Άρα ο αποφευκτικός μαθαίνει στον αχώδη πώς να είναι πιο ανεξάρτητος και ο αχώδης μαθαίνει στον αποφευκτικό να είναι περισσότερο σε επαφή με τους άλλους και να επισημάνει τις ανάγκες των άλλων. Λοιπόν, η περίπτωση του Ανδρέα που είναι αποφευκτικός με την Αναστασία που είναι αχώδης, εδώ μιλούμε για μια σχέση που και οι δύο, όπως έχεις πει, έχουν δουλέψει και δουλεύουν για να πετύχει. Δεν είναι μόνο ο ένας ή ο άλλος. Υπάρχει σεβασμός. Είναι καλός άνθρωπος ο Ανδρέας και η Αναστασία. Και είναι πρόθυμοι να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον με τη βοήθεια ψυχολόγου. Άρα το ζευγάρι έμαθε και προβληματίστηκε σχετικά με το στυλ προσκόλλησης τους, ωστόσο να μπορέσουν να δουλέψουν πάνω στα μαθησιακά μοτίβα και παιδικές πληγές, ώστε να μην επαναληφθούν οι ίδιες καταστάσεις. Άρα έχουν δουλέψει με την συναίσθηση, έμαθαν να αναγνωρίζουν τις ανάγκες και τα συναισθήματα ο ένας του άλλου, που είχε συνέπεια τη βελτίωση της σχέσης. Άρα, στην περίπτωση που η Αναστασία αγχώνεται ή νιώθει ανασφάλεια για τη σχέση, ο Ανδρέας έμαθε να τη διαβεβαιώνει και να τη ρωτάει πώς νιώθει, ή να τη δίνει προσοχή σε στιγμές που βλέπει ότι η Αναστασία αισθάνεται πιο ανασφαλής. Και η Αναστασία καταλαβαίνει επίσης ότι ο Ανδρέας αποφεύγει, όταν αποφεύγει, είναι γιατί, σε εισαγωγικά το αποφεύγει, είναι γιατί χρειάζεται το χώρο του και το χρόνο του και του το παραχωρεί χωρίς να τον κρίνει, να τον κατηγορεί. Του λέει, μα που επίες, άφησες με μόνη μου, εγκατάλειψες με κλπ. Ή να τον παίρνει, ξέρω εγώ, 20 τηλέφωνα στις 24 ώρες να στέλνει 30 μηνύματα. Λοιπόν, η Αναστασία που είναι αχώδης κάνει δραστηριότητες. Κολύμπει και ιταλικά. Άρα εστιάζει περισσότερο στον εαυτό της. Φεύγει από αυτόν το... πώς το λέμε, μαζί. Και αυτόν την κάνει να μην αισθάνεται ότι εξαρτάται αποκλειστικά από τον Ανδρέα και έχοντας τη δυνατότητα να βασίζεται και σε άλλους ανθρώπους, ο Ανδρέας το εκτιμά και αισθάνεται λιγότερη πίεση και στρες. Τώρα, όσον αφορά την αποφυγή προσκόλλησης του Ανδρέα, κάτι πολύ απελευθερωτικό που του είναι δύσκολο, λέει σιγά σιγά πώς νιώθει, γιατί και αυτό δουλεύει με τον ψυχολόγο του. Άρα ο Ανδρέας ξεκίνησε με κάτι απλό, όπως το να λέει στην Αναστασία, πώς νιώθει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καθώς οικοδομείται η εμπιστοσύνη με την Αναστασία, αισθάνεται ασφαλής και προσθέτει περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, άρα είδαμε έναν αποφευκτικό με μια αχώδη που... Είναι πολύ δύσκολο το όμως, Χάρη, πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, πάρα πολύ δύσκολο. Είναι το πιο δύσκολο παράδειγμα τούτον, ναι. Μάλιστα. Τούτον είναι το ideal. Είναι το ιδανικό. Δεν σημαίνει ότι... Τούτον είναι το Hollywood. Όλα πάνε καλά. Εντάξει, είναι Hollywood, ξέρεις. Όλοι ζήσανε καλά και εμείς καλύτερα. Εντάξει. Ναι. Τούτο γίνεται όμως, αλλά όντως είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Χρειάζεται και οι δύο να βάλουν πάρα πολύ δύσκολο και να θέλουν. Ναι. Τώρα όμως θα δούμε το αντίθετο, όχι το ιδανικό, το αντίθετο, επήρα τα άκρα, άσπρο μαύρο, θα γνωρίσουμε τον Απόλλωνα και τη Μαριάννα. Λοιπόν, ο Απόλλωνας είναι αποφευκτικός και η Μαριάννα είναι αχώδης. Λοιπόν, τώρα θα δούμε κάτι διαφορετικό, ναι, το αντίθετο από την προηγούμενη περίπτωση. Η Μαριάννα του λέει, δηλαδή η Μαριάννα κάνει ακριβώς τι δεν πρέπει να κάνει για να τη χωρίσει. Για παράδειγμα, όχι, δεν θα πας στους φίλους σου για καφέ. Θα μείνω μόνη μου όπως το κούκουρο. Συγγνώμη, χρησιμοποιώ κούκουρο. Άρα, βλέπεις, του βάζει πίεση. Δεν το θέλει ο αποφευκτικός σου. Πες μου, ρε, πώς νιώθεις. Είσαι ψυγείον, είσαι όπως το Ιγκλού. Βρήκα το παρατσούκλι σου. Ιγκλού. Βλέπεις, τον προσβάλλει. Δυσκολεύεται να εκφράσει τα συναισθήματα, ούτε τον πιέζει. Δηλαδή, του τη δίνει από πάνω. Λοιπόν, για όλα αυτά η μάνα σου που σε τραυμάτισε. Της μίλησε για την παιδική του ηλικία, της μίλησε για την εφηβεία, τη δύσκολη κατάσταση που υπήρχε στην οικογένεια του και χρησιμοποιεί αυτά που της εμπιστεύτηκε. Εσύ δεν κάνεις για σχέση. Έκαψες με και καούρτισες με. Λοιπόν, δεν ξέρω στην ελληνική διάλεκτο. Με έκαψες. Με έχεις κάψει και με έχεις καβουρδίσει. Μάλιστα. Λοιπόν, και στα αγγλικά, you fried me, you roasted me. Μάλιστα. Άρα βλέπεις εδώ τι you κάνει. You roasted me. Με έχεις κάνει ρόστο. Μάλιστα. Άρα κρίνει, τον κρίνει. Άλλο πράγμα. Είσαι τίποτε καλόγρια και θέλεις να είσαι μόνος σου στον μπαλκόνι να διαβάζεις. Για όνομα του Θεού. Θέλει τον χρόνο του και τον τόπο του. Άφησε τον να μείνει στον μπαλκόνι να διαβάζεις. Λοιπόν, δεν κάνεις τίποτα για μένα. Άρα πάλι του χτυπάς την αχιλιοπτέρμα. Γιατί ο αποφευκτικός κάποιες φορές νιώθει ότι είναι ανεπαρκής.
ή είσαι κρυόκολος. Φράζει τα συναισθήματα του, ενώ είσαι ψυχρός. Είσαι αποφευκτικός, διαταραγμένος. Έτσι είπε ο Χάρης και η Θέκλα. Όχι, δεν είπαμε έτσι. Είπαμε ότι το αποφευκτικό στυλ προσκόλλησης δεν είναι διαταραχή. Εντάξει, το χειρότερο είπαμε ότι ο αποφευκτικός, επειδή δεν εκφράζεται, κάποιες φορές μπορεί να έχει θέμα στο σεξ. Άντε, αγάπη μου, τέλειωνε πάνω στη φάση του σεξ. Εν τω μεταξύ, το μπορώ να τα πω Θέκλα στο vlog. Γιατί να μην μπορείς, μιλούμε για το σεξ, αφού κάνουμε και ειδικό playlist με τη ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Τούτο που λέω τώρα είναι το άκουσα. Το άκουσα. Το άκουσες. Λοιπόν, το άκουσα. Ήταν αχώδης η κοπέλα που το έλεγε αυτό στον αποφευκτικό. Μάλιστα, ήταν αχώδης, μάλιστα. Και δεν είναι στη θεραπεία από γνωστούς. Δεν είναι από πελάτη, είναι η πελάτησα. Του λέει, άτε αγάπη μου, τέλειωνε. Δεν είσαι σαν τον πρώην μου, ήταν sex bomb. Έχω και δεν την εχώρισε επί τόπου. Ναι, έχω στείλε του μήνυμα, αν είπε η Θέκλα, τη χωρίζει επί τόπου. Αλλά σου λέει, τέλειωνε. Έχω χωρίσει. Χωρίσει. Ναι. Εχωρίσαμε. Εχωρίσαμε, ευτυχώς. Για το παιδί. Για τον άνθρωπο, ναι. Μάλιστα, ευτυχώς. Γιατί κακοποιούσε τον πάρα πολύ. Γιατί συγκεκριμένη δεν ήταν μόνο να χώδει, ήταν και ναρκισίστρια. Πολλά γιατί είναι πολύ εσχρόν και πολύ διαβολικών την ώρα της ερωτικής πράξης ή σε οποιαδήποτε άλλη φάση της σχέσης να συγκρίνεις τον τωρινό σου σύντροφο με τον προηγούμενο σου σύντροφο και να κάνεις τον την σύντροφό σου να νιώθει μενεχτικά. Μιλούμε για εξαιρετικά ψυχικά κακοποιητική πράξη. Λοιπόν, τέλειωνε, άτε. Δεν είσαι σαν τον πρώην μου που ήταν σεξ πόμ. Έχω να σφουγγαρίσω και να σιδερώσω. Άτε, τέλειωνε, αγάπη μου. Αγάπη μου. Μάλιστα. Πες μου τα όλα για το τραύμα σου. Μα τι μυστικοπαθής είσαι, Παναγία μου, είσαι όπως τον τάφο. Βλέπεις τι γίνεται εδώ. Πάλι πιέζει εδώ, δηλαδή στο εκεί που πονεί. Πάλι είναι ναρκισίστρια. Είναι αχώτης, αλλά και ναρκισίστρια. Γλυκολίνο μου. Γλυκουλίνο μου, θα έρθεις για καφέ με τις φίλες μου. Θέλεις, δεν θέλεις. Το που είπα πριν, έφτασα και είπα το. Έφτασα και είπα το. Λοιπόν, βλέπεις πάλι πιέζει τον πιέζει. Άρα αποτέλεσμα τη χώρα. Έκανε. Ενάφη, συνάφη. Καλά έκανε, αν με ρωτάς. Λοιπόν, να γνωρίσουμε τον Μιχάλη. Άρα αυτά με τους αποφευκτικούς και αγχωτικούς. Είδαμε την πρώτη περίπτωση. Κοίταξε, οι αγχωτικοί είναι πρίχτιδες. Mm-hmm. Όπως και να έχει το πράγμα. Οι αποφευκτικοί είναι παραμελητικοί και οι αγχωτικοί είναι πρίχτιδες. Προς όλους, όχι μόνο προς τους ερωτικούς τους συντροφούς. Άρα χρειάζονται επίσης δουλειά και οι αγχώδεις για να σιγουρέψουν, να ασφαλίσουν, ας μου επιτραπεί ο όρος, να κάνουν ένα πιο ασφαλές το στυλ δεσίματος τους. Είναι κλίντζι, πώς το λέμε, κολλούνται. Προσκολούνται. Προσκολούνται όπως την αμοιβάδα πάνω στους άλλους, δηλαδή τους πνίγουν τους άλλους. Okay. Και επίσης παρατηρώ στο γραφείο και στο νοσοκομείο που βλέπω πελάτες, ασθενείς στο νοσοκομείο, οι περισσότεροι είναι αγχωτικοί. Ναι. Είναι 80%. Είναι ο νευρωτισμός χάρη αυτός. Ναι, δηλαδή, 75% είναι αγχωτικός. Πιο εύκολο κάποιος ο οποίος είναι αγχωτικός, έχει αγχωτικό στυλ προσκόλλησης, να αναγνωρίσει ότι έχει νευρωτισμό, neuroticism, που είναι αυτό το χαρακτηριστικό, από τα 5 χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, ξέρεις, τη θεωρία Notion Kanoe που μιλάει για τον νευρωτισμό, και είναι πιο πιθανόν ένας αγχώδης άνθρωπος, ένας άνθρωπος με αγχώδες στυλ προσκόλλησης, να αναζητήσει βοήθεια από ψυχολόγων, παρά κάποιος με αποφευκτικό στυλ προσκόλλησης, χωρίς να σημαίνει ότι, ότι είναι περισσότεροι άνθρωποι που είναι αχώδεις. Είπαμε, έχουμε και τις περιπτώσεις της ωραιότητας, όπως τη δική μου, που τα συνδυάζουμε όλα. Είμαστε ένα ποτπουρί από τα ανασφαλή στυλ δεσήματος. Είσαι spicy. Πάντως, εγώ θέλω να καταθέσω κάτι ως αποφευκτική και αγχώδης και χαοτική, ότι για μένα είναι πολύ ταλαιπωρητικό να βρίσκομαι σε μια εγκατάσταση που να πρέπει να υπομένω, να περιμένω και να αντέχω πράγματα. Νιώθω πολύ πιο ξεκουραστή να μην περιμένω τίποτα. Δεν λέω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αντιγράψουν οι άλλοι ή να θεωρήσουν ότι τι ωραίο φτάσιμο έχει φτάσει στην τελειότητα η γυναίκα αυτή. Προτιμά να είναι μόνη της παρά να αγχώνεται. Θεωρώ όμως ότι είναι μια αρκετά πιο
έντιμη στάση παρά να μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και να ταλαιπωρείς τον εαυτό σου και τους άλλους. Γιατί ταλαιπωρείς και τους άλλους όταν είσαι αγχώδης και αποφευκτικός. Η αγχώδηση είναι, όπως το λέει, αγχωτική. Δηλαδή αγχώνουν τον εαυτό τους, αγχώνουν και τους άλλους. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, να γνωρίσουμε τον Μιχάλη με την Κέτη. Ο Μιχάλης είναι αποφευκτικός, η Κέτη είναι αποφευκτική. Τέλεια. Τέλειος συνδυασμός. Τέλειος συνδυασμός. Hollywood, όχι Bollywood, όπως το προηγούμενο case που είναι αγχωτικός με αποφευκτικός. Άρα, όσο παράξενο και φαίνεται, η σχέση του Μιχάλη και της Κέτης, που έχουν μόλις γνωριστεί, μπορεί να λειτουργήσει. Επειδή καθένας από τους συντρόφους ικανοποιεί την ανάγκη του για ανεξαρτησία με τον ίδιο τρόπο. Άρα, έτσι ακόμα και αν δεν δεσμευτούν για χρόνια, οι σύντροφοι αφήσουν μέσα σε μια μορφή απόμακρη σχέση, όπου η καθημερινή εμπειρία είναι ο πρωταρχικός στόχος. Άρα, υπάρχει όμως ο ελάχιστος κίνδυνος για αυτόν τον συνδυασμό, είναι μια μορφή κούρασης που εμφανίζεται με την πάροδο του χρόνου, ακόμη και πριν οι συντρόφοι εμπλακούν περισσότερο στη σχέση τους, αλλά δεν υπάρχουν κανόνες σε αυτόν τον τομέα, ας είμαστε ξεκάθαροι. Δεν είναι ενδεικτικά όλα αυτά που λέμε στο blog. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα case studies. Είδαμε τον ασφαλή μαζί με τον αποφευκτικό. Είδαμε τον ασφαλή μαζί με τον αγχωτικό. Είδαμε δύο περιπτώσεις. Η μια περίπτωση ήταν Hollywood, η άλλη ήταν Bollywood. Την εχώρησε ο Απόλλωνας. Η τρίτη περίπτωση, πιο εύκολη, βλέπεις ότι δεν είπα πολλά, είναι αποφευκτικός με αποφευκτικό. Πάντα, θα έλεγα όμως ότι αποφευκτικός με αποφευκτικό είναι καλά να μην κάνουν παιδιά. Ναι. Γιατί δεν θα μπορούν να είναι παρόντες συναισθηματικά γονείς και αναπόφευκτα θα παραμελούν συναισθηματικά τα παιδιά τους. Δηλαδή μπορεί να δουλεύει το κομμάτι του να είναι ένας αποφευκτικός, ακόμη και να συγκατοικήσει με άλλον αποφευκτικό. Συνήθως αυτοί συγκατοικούν σε διαφορετικά ορόφους του σπιτιού, σε διαφορετικά δωμάτια. Ή στο απέναντι σπίτι. Ναι, θα μπορούσε να γίνει αυτό. Και εφόσον και οι δύο είναι αποφευκτικοί και νιώθουν ασφαλείς ουσιαστικά στο ότι δεν συνδέονται ιδιαίτερα, υπάρχει ο άλλος, αλλά δεν τους πρίζει, δεν τον πρίζουν και είναι εντάξει. Okay, αλλά δεν είναι για να κάνουν παιδιά. Δεν είναι. Δεν μπορείς να είσαι γονεϊκός, δεν μπορείς να είσαι μητρική όταν είσαι αποφευκτική ή πατρικός όταν είσαι αποφευκτικός. Τι γνώμη έχεις εσύ, Χάρη, γι' αυτό? Ας πω κάτι, δεν είμαι σίγουρος. Εξαρτάται. Πάντα νομίζω εξαρτάται. Να μην... Ενώ ότι ένα παιδί για να μεγαλώσει και να πάρει όλα τα πνευματικά και συναισθηματικά αγαθά που δικαιούται να πάρει, πρέπει να έχει ένα γονείο ο οποίος να είναι συναισθηματικά διαθέσιμος. Οι αποφευκτικοί άνθρωποι δεν είμαστε συναισθηματικά διαθέσιμοι όλη την ώρα. Το ρίσκο εδώ είναι για το παιδί ότι όταν δεν πάρει τη συναισθηματική τροφή από το γονείο, μπορεί να έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, μπορεί να έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση, προβληματικές συμπεριφορές. Αυτό λέω. Αυτό να λέω γίνει ότι... ο ίδιος αποφευκτικός. Ο ίδιος. Γιατί ή να γίνει αγχώδης. Ή να γίνει αγχώδης ή να υπάρχει συναισθηματική αναστολή. Μάλιστα. Σίγουρα, τώρα τα λέω από προσωπική μου εμπειρία, όχι από έρευνες, υπάρχει μεγάλο ρίσκο, όπως είπες, να γίνει ή αγχωτικός ή αποφευκτικός. Κοίταξε, εγώ το λέω και από προσωπική εμπειρία. Δηλαδή, είναι ουσιώδες, μιλάω από προσωπική εμπειρία ως γονιός, ο οποίος έχω κάνει λάθη και παραλήψεις ως γονιός, λόγω της συναισθηματικής μου αποφευκτικότητας, αρκετές φορές έχω εντοπίσει τουλάχιστον και φαντάζομαι ήταν και περισσότερες που τα παιδιά μου ή ένα συγκεκριμένο παιδί μου χρειαζόταν τη συναισθηματική μου παρουσία, εγώ δεν το άντεχα. Δεν άντεχα την οικειότητα με τα παιδιά και το εξομολογούμε αυτό το πράγμα εδώ πέρα, γιατί δεν θέλω να νομίζει ο κόσμος ότι κάθομαι από καθέδρας και λέω εγώ η καλή μάνα, η καλή ψυχολόγος και κατηγορώ τους άλλους ανθρώπους. Και για να εξηγήσω κιόλας ότι δεν είναι μαγκιά να είσαι αποφευκτικός. Είναι και ένα άλλο πράγμα που θέλω να μοιραστώ, Χάρη, είναι ότι όσο περισσότερο κάνει ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία κάποιος και επιθυμεί ουσιαστικά να επιλύσει τα ζητήματα του και να δαμάσει τους εσωτερικούς του δαίμονες, μπορεί
επιλεκτικά με τους ανθρώπους με τους οποίους έχει ουσιαστικό δεσμό και θέλει να διατηρήσει ουσιαστικό δεσμό, να μπορεί να είναι πιο παρόν και να συνδέεται περισσότερο, αλλά με συνεχή προσπάθεια χάρη. Εγώ παραδέχομαι ότι είναι ίσως από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω αυτό. Και με έχει βοηθήσει πολύ ο Λάκης, ο σκύλος, για να δουλέψω την αποφευκτικότητά μου, γιατί έχει πάρα πολύ υπομονή μαζί μου, λόγω του ότι είναι σκύλος, και δεν είναι... ενώ δεν μιλάει για να μου πει με λόγια, προσπαθεί με τη γλώσσα του σώματος, και αυτό με έχει βοηθήσει να παρατηρώ τη γλώσσα του σώματος και στους ανθρώπους. Στους ανθρώπους με τους οποίους έχω ουσιαστικό δεσμό, ενώ τα παιδιά μου, τους φίλους μου. Υπάρχει αυτή η ψευδέστηση για μένα, ότι είμαι ένας ιδιαίτερα εκδηλωτικός και θερμός άνθρωπος. Στην πραγματικότητα όμως, ταλαιπωρούμε από αποφευκτικότητα. Χρόνια. Πολλά χρόνια. Θες να σου πω το τραύμα μου το παιδικό, το οποίο πιστεύω ότι οδήγησε στην αποφευκτικότητα, και να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. Α, θέλεις. Όχι, το έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό. Το θυμάμαι κι εγώ αμυδρά, αλλά ίσως η ανάμνηση μου να είναι λόγω των αφηγήσεων. Εγώ γεννήθηκα τον Μάιο του 1975. Όταν ήμουν 14 μήνων, οι γονείς μου πήγα για μια εβδομάδα διακοπές στο χωριό της μάνας μου. Στο χωριό της μάνας μου δεν είχαν παιδικό κρεβατάκι. Οπότε για μια εβδομάδα με έβαλα να κοιμάμαι μεταξύ τους, ανάμεσά τους. Όταν επιστρέψαμε πίσω στο σπίτι στην Πάφο, οι γονείς μου, οι οποίοι είχαν σπουδάσει και δύο στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο το Καποδιστριακό στην Αθήνα, και είχαν διδαχτεί τις παιδαγωγικές μεθόδους της δεκαετίας του 70, θεωρούσαν ότι δεν έπρεπε το παιδί να κοιμάται μαζί με τους γονείς. Οπότε ο πατέρας μου περιέγραφε πολλές φορές αργότερα ότι το πρώτο βράδυ μετά που επιστρέψαμε από το χωριό, εγώ έκλαιγα και χτυπιόμουν και ήθελα να κοιμηθώ μαζί τους, και ότι ο πατέρας μου είπε με μεγάλη αυστηρότητα: αφήστε τη στο ξύλινο το κρεβατάκι, το οποίο ήταν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς, δεν σε άλλο δωμάτιο. Αφήστε την να κλαίει, γιατί ήταν και η γιαγιά μου, η μητέρα του, και η μάνα μου παρούσες. Αφήστε την να κλαίει μέχρι να μάθει ότι δεν πρέπει να γίνεται το δικό της. Και λέει ότι από τις 9:30-10 το βράδυ που ξαπλώσαμε για να κοιμηθούμε, μέχρι τις 4 το πρωί έκλαιγα γοερά. Η μάνα μου είπε ότι δοκίμασε να με πάρει αγκαλιά, αλλά τη θύμωσε ο πατέρας μου, είπε όχι. Το σωστό, η διαπαιδαγώγηση σωστή. Και μάλιστα τα διδάσκονταν όντως στην παιδαγωγική στο πανεπιστήμιο εκείνη την περίοδο. Η γιαγιά μου μια-δυο φορές είχε χτυπήσει την πόρτα και είπε: δεν μπορώ, δεν αντέχω να ακούω το μωρό. Και λέει σε κάποια φάση ο πατέρας μου ότι είχα σκαρφαλώσει στα κάγκελα του κρεβατιού και έλεγα στη μαμά μου, γιατί μιλούσα από πολύ μικρή: θα πέσει τάτο το μωγιό σου, μάμα. Δηλαδή απειλούσα ότι θα αυτοκτονήσω. Λέει: θα πέσει κάτω το μωρό σου, μαμά. Πάλι δεν με πήραν αγκαλιά. Και λέει, στο τέλος αποκοιμήθηκα κλαμμένη και ξύπνησα με πολύ σοβαρή αμυγδαλίτιδα και πυρετούς. Έχω να σου πω ότι μόνο μία χειρουργική επέμβαση έχω κάνει στη ζωή μου, και αυτή ήταν στα 17 μου χρόνια για να αφαιρεθούν οι αμυγδαλές μου. Ίσως να μην είχε σχέση με αυτό, να είχα τόσο άλλο θέμα με ποιότητες αμυγδαλές, αλλά είχα θέμα. Και την επόμενη μέρα, λέει η μάνα μου, άκουσα δυσμό, ότι όταν πήγαμε να κοιμηθούμε, μου είπε: θέλεις να έρθεις στο κρεβάτι μας? Και λέει: εγώ την κοιτούσα σαν το φίδι. Θεωρώ ότι αυτόν το περιστατικό, το οποίο το διηγούνταν ο πατέρας μου στη συνέχεια ως success story, ως ιστορία επιτυχίας, και μάλιστα η τελευταία φορά που το είπε ήταν σε μια διάλεξη που είχα κάνει στην ενορία του ως νεαρή ψυχολόγος για την ανατροφή των παιδιών, και του είπα: σου απαγορεύω να περιγράφεις την κακοποίηση μου ως βρέφος, ως ένα παράδειγμα διαπαιδαγώγησης παιδιών, ειδικά σε μια ομιλία που κάνω εγώ ως ψυχολόγος. Εκ των υστέρων συνειδητοποίησα ότι αυτών των περιστατικών, και φαντάζομαι και άλλα παρόμοια περιστατικά τα οποία δεν τα έχουν διηγηθεί, με οδήγησαν στο να αποφεύγω να συνδεθώ με τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή αυτό μου είπε η μάνα μου την επομένη: έλα να κοιμηθείς μαζί μας, και εγώ την κοιτούσα. Πόσο σκληρό μπορεί να είναι αυτό και σαδιστικό, που δεν το εννοούσε, αλλά την κοιτούσα με δυσπιστία και είπα όχι. Άρα τι κάνει ο αποφευκτικός? Λέει: εφόσον με πληγώνετε, εφόσον την ώρα που σας έχω ανάγκη δεν μου δίνετε αυτό που δικαιούμαι από σας ως παιδί από τους γονείς, θα κλειστώ και εγώ στον εαυτό μου και δεν θα παίρνω τίποτα.
Άρα πάμε στον τίτλο της δικής σου παρουσίασης. Αποφεύγει τους άλλους, αποφεύγει τον εαυτό του. Δεν το λέω αυτό το περιστατικό για να κατηγορήσω τους γονείς μου. Ξεκαθαρίζω ότι είμαι σίγουρη ότι για το συγκεκριμένο έπαιξε ρόλο τα μαθήματα που έκανα στο Πανεπιστήμιο τότε, που ήταν πολύ πίσω και η παιδαγωγική και η ψυχολογία σε σχέση με τις γνώσεις που έχουμε σήμερα. Ήταν τότε εκείνη την περίοδο που ο Μπόλπι είχε ξεκινήσει τη θεωρία της προσκόλλησης. Τότε, το 1970, ήταν το πρώτο paper. Οπότε δεν τα ήξεραν αυτά τα πράγματα. Έκαναν αυτά που τους είχαν διδάξει. Απίστευτο. Αλλά θέλεις και έναν εσωτερικό σαδισμό για να το κάνεις. Ναι, γιατί και σέρα σου είχαν κάνει παρόμοια. Εντάξει. Άρα πρέπει, είναι απίστευτο. Θυμάσαι πριν τόσα χρόνια του το επεισόδιο. Να. Κοιτάξτε, σου λέω δεν ξέρω αν η μνήμη είναι αυτούσια λόγω του ότι το έχω ακούσει πολλές φορές να το διηγούνται, οπότε ίσως η μνήμη, η ανάμνηση που λέω να είναι η περιγραφή αυτού που διηγούνταν οι ενήλικες, τέλος πάντων, ότι συνέβηκε. Αλλά θεωρώ ότι ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ή ένα χαρακτηριστικό τραύμα της παιδικής μου ηλικίας που με έκανε να μην στηρίζουμε στους άλλους ανθρώπους. Και επίσης, χάρη κάτι άλλο που θέλω να μοιραστώ μαζί σου, επειδή εγώ είμαι και αποφευκτική και αγχώδης, όσες φορές έχω χωρίσει, ένιωθα διπλά συναισθήματα, αμφιθυμία. Απ' τη μια στενοχωριόμουνα για το χωρισμό, το αγχώδες κομμάτι μου στενοχωριόταν για το χωρισμό, το αποφευκτικό μου κομμάτι ένιωθε μια ανακούφιση. Μια τεράστια ανακούφιση. Και φυσικά το συνεξαρτώμενο μου κομμάτι είναι έκλαιγε. Εντάξει, λοιπόν. Εντάξει. Ευχαριστώ που τα μοιράστηκες μαζί μου. Πώς νιώθεις? Κοινότητα. Νιώθω στεναχωρημένος λίγο. Γιατί, αγάπη μου? Όχι στεναχωρημένος, ενώ εντάξει, κατανοώ. Και, είναι πορεία ζωής η οποία παρατηρείται παρόμοια πορεία ζωής σε πάρα πολλούς ανθρώπους, χάρη. Σίγουρα. Δηλαδή δεν έχω περάσει μια ιδιαίτερη παιδική ηλικία. Έχω περάσει μια παιδική ηλικία που δυστυχώς πέρασαν πάρα πολλοί άνθρωποι παρόμοια. Είτε λόγω των μοντέρνων θεωριών της εποχής εκείνης που είχαν οι μορφωμένοι γονείς. Ήταν αυτός ο αχαρακτήριστος παιδίατρος στην Αμερική, ο οποίος έλεγε ένας δόκτωρ, πώς τον έλεγαν, που έλεγε ότι δεν πρέπει να παίρνεις τα παιδιά αγκαλιά για να γίνουν πιο ανεξάρτητα. Πώς τον έλεγα, ρε φίλε? Δεν θέλω να θυμάμαι το όνομά του, γιατί ήταν απαράδεκτος. Έγραφε βιβλία αυτός. Ένας παιδίατρος που έγραφε βιβλία και έδινε συμβουλές στις μανάδες πώς να είναι ψυχρές μανάδες, στους πατεράδες πώς να είναι ψυχροί και τιμωρητικοί πατεράδες, και έλεγαν έτσι θα κάνεις δυνατά παιδιά. Ενώ στην πραγματικότητα, όταν δεν καλύπτεις συναισθηματικά τα παιδιά σου, τα κάνεις αδύναμα παιδιά. Γι' αυτό ξεκινήσαμε από τότε δυο αποφευκτικοί. Wow, τέλεια, ας κάνουμε μια σχέση Hollywood, αλλά ας μην κάνουν παιδιά. Μάλιστα. Λοιπόν, περίπτωση Θέκλα, το πρόσωπο που αναφέρεται είναι πραγματικό, το πρόβλημα επίσης είναι πραγματικό. Οι προηγούμενες περιπτώσεις, θέλω να πω ξανά, ότι τα πρόσωπα που αναφερθήκαν είναι φανταστικά, το πρόβλημα όμως είναι πραγματικό. Άρα έχουμε και πραγματικά, περίπτωση Θέκλας, και φανταστικά. Ναι, όμως τα φανταστικά πάλι είναι βασισμένα πάνω σε πείρα, που έχεις μεγάλη πείρα κλινική και προσωπική. Δηλαδή δεν... Δεν τα βγάζεις από το μυαλό σου. Έχεις δει παρόμοια περιστατικά. Ναι. Άρα, τελικές σκέψεις. Τελειώνουμε σε λίγο. Γιατί είναι σημαντικά τα στυλ προσκόλλησης? Γιατί είναι ένα σημαντικό μέρος της καθημερινότητας μας. Μπορούμε να δούμε να αντανακλάσεις του στυλ προσκόλλησης μας στον τρόπο που αλληλοεπιδρούμε με τους ρομαντικούς μας συντρόφους, τους φίλους που επιλέγουμε και πώς εκφραζόμαστε. Δεν είναι μόνο στις ρομαντικές σχέσεις. Η κατανόηση του στυλ προσκόλλησης μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και τις συμπεριφορές μας. Αυτή η γνώση μπορεί επίσης να μας δείξει ποιες παλιές πληγές ίσως χρειαζόμαστε ακόμα να επιλώσουμε. Ευτυχώς με την ψυχοθεραπεία υπάρχουν τέχνικες πολύ αποδοτικές, αν μπορώ να πω, να μην αναφέρουμε ονόματα. Και τα καλά νέα είναι ότι το στυλ προσκόλλησης μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, αν και είναι αργό και δύσκολο. Να. Ναι. Συγγνώμη, θα πρέπει να πω κάτι. Κάποιος μου πήρε τηλέφωνο πριν, ξέρω εγώ,
κάποια χρόνια και μου λέει: γνώρισα κάποιον, είμαι αγχωτική. Θέλω να με βοηθήσει να αλλάξω το στυλ προσκόλληση. Γνώρισα τον την περασμένη εβδομάδα, να έρθω 2-3 φορέ. Λέει μου: δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι το στυλ προσκόλληση, δημιουργήθηκε πάρα πολλά χρόνια. Άρα είναι αυτό που λέω, ότι μπορεί να αλλάξει, αλλά θέλει δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Και γρήγορση, χάρη. Και γρήγορση, δηλαδή θα δουλέψει, θα εξακολουθεί να δουλεύει πνευματικά, ψυχοθεραπευτικά, ψυχοεκπαιδευτικά, θα ανεβαίνεις έναν τα σκαλιά και θα είσαι σε γρήγορση να μην τα κατέβεις. Και επίσης χρειάζεται να συγχωρέσεις και τον εαυτό σου για λάθη του παρελθόντος και να έχεις την ανάληψη ευθύνης ώστε να βάλεις την ενέργεια σου στο να τροποποιήσεις το παρόν και το μέλλον, να τροποποιήσεις τη συμπεριφορά σου. Θέλω να μοιραστώ κάτι σε σχέση με την αποφευκτικότητα μου και τα δικά μου τα παιδιά. Ειδικά με την κόρη μου, η οποία είναι το δεύτερο παιδί και ήταν, όταν ήταν μικρή ήταν πάρα πολύ ήσυχη, δεν ήταν καθόλου απαιτητική. Από ένα σημείο και μετά άρχισε να γίνεται απαιτητική. Και θυμάμαι φάσεις τις οποίες απαιτούσε την προσοχή και τη σημασία μου και εγώ της έλεγα λυπούμαι αλλά δεν μπορώ, δεν αντέχω. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα, σίγουρα δεν ήταν κατευθυντικό και σίγουρα είναι κάτι που θα το πάρει στη θεραπεία της μαζί της και της το λέω πήγαινε πάρτο στη θεραπεία σου ότι την ώρα που εσύ είχες ανάγκη από παρηγοριά, από τη μάνα σου, από αγκαλιές, από το να σε ακούσω να μου πεις ήταν αυτό που σε απασχολούσε, εγώ σου έλεγα λυπάμαι, θα ήθελα πολύ να σε ακούσω αλλά δεν αντέχω να σε ακούσω αυτή τη στιγμή. Ήταν σίγουρα τραυματικό για το παιδί αλλά σίγουρα ήταν καλύτερο από το να απέρριπτα το αίτημα της παντελώς και να έκανα άκυρα εντελώς τα συναισθήματα της. Δήλωνα την αδυναμία μου. Έλεγα λυπούμε αλλά δεν μπορώ. Αυτή τη στιγμή δεν αντέχω. Μπορούσε να κάνω, και τώρα ίσως αυτό φανεί χρήσιμο και σε κάποιους γονείς που μας ακούν, μπορούσε να κάνω ένα διάλειμμα, δηλαδή να πάω να περπατήσω για 15-20 λεπτά, να καθαρίσει το μυαλό μου και να έρθω πίσω ώστε να μπορώ να είμαι παρούσα. Σίγουρα όμως, μιλώντας και από προσωπική πείραν πικρήν, δικών μου λαθών, θεωρώ ότι άμα είσαι αποφευκτικός είναι καλά να πας να το φτιάξεις πρωτού γίνεις γονέας. Όχι να μην γίνεις γονέας, αλλά να το φτιάξεις εκ των προτέρων, όχι εκ των υστερών, γιατί μετά γίνεται αυτή η διαγενειακή μεταβίβαση τραύματος και έχουμε δουλειά, είναι ψυχολόγοι αένα, για πάντα. Λίστα αναμονής. Μάλιστα. Κοίταξε, τούτα που λες εν τούτο, ειλικρινής με τον εαυτό μας, θέλει κουράγιο να πεις τα που είπες. Χάρη μου, είναι αλήθεια μου τούτη. Είναι αλήθεια μου τούτη και πολλές φορές η κόρη μου έλεγε με τα λεφτά δεν ξεπληρώνεται η αγάπη και είχε δίκιο. Όσον ακριβά ρούχα και να μ' αγοράζεις, όσον και αν μ' αγοράζεις τα τελευταία gadgets, τις τεχνολογίες που ζητάω, αν δεν μου δώσεις το χρόνο σου και την ενέργεια σου, αν δεν είσαι μητρική μαζί μου, δεν το έλεγε με αυτά τα λόγια. Έλεγε, αν δεν καθίσεις εδώ μαζί μου να με ακούσεις τι έχω να σου πω, δεν με αγαπάς. Και είχε δίκιο το παιδί. Δεν εξαγοράζεται η αγάπη και η συνδεσιμότητα με υλικά αγαθά ή με παροχή υλικών αγαθών ή... Πρέπει να είσαι παρόν. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι ανάγκη να γίνουμε όλοι γονείς και δεν κάνουμε όλοι μα για γονείς. Και ένας ο οποίος είναι αποφευκτικός, κατά τη γνώμη μου, δεν κάνει για γονείς. Θεωρώ ότι για να γίνει κάποιος καλός γονέας, γονεϊκός γονέας, πρέπει να έχει ασφαλές τύλιδες. Ώστε να μπορεί να ασχοληθεί ουσιαστικά με το παιδί και να αναλάβει ουσιαστικά το ρόλο του χωρίς τα εσωτερικά του ψυχολογικά και ψυχοκολικά, μου επιτραπεί ο όρος, να επεμβαίνουν στη γονεϊκότητά του. Ωραία. Είδες τι λέξεις λέω εγώ και... Τέλειες. Παμπινιώτης. Θα μπουν στο λεξικό του Παμπινιώτη. Κοίταξε, okay. Δεν υπάρχει μια δυστοκία. Μάλιστα, ναι. Οι άνθρωποι που είμαστε αποφευκτικοί δεν είμαστε λίγο δυσκύλοι. Sorry που το λέω έτσι. Σίγουρα. Δεν είναι σαν να και είμαστε λίγο τσιγκούνιδες με τα συναισθήματα μας. Ναι. Σωματοποιείτε την αποφευκτικότητα. Σωματοποίηση. Εντάξει, εγώ λέω δυσκύλοι μεταφορικά, ναι. Συναισθηματικά. Σωματικά ίσως κάποιος να έχει άλλα προβλήματα υγείας. Ναι. Δεν είναι και τώρα που πρέπει να όλο το ιατρικό μας ιστορικό. Είπαμε το ψυχιατρικό μας ιστορικό. Okay. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Η έρευνα δείχνει σου ότι... Σου επιτρέπω. Εντάξει, δέχομαι.
Λοιπόν, η έρευνα δείχνει ότι ένας αποφευκτικός που συνάπτει μια μακροχρόνια σχέση με ασφαλή μπορεί να αυξήσει το επίπεδο ασφάλειας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα, καλό. Λοιπόν, μπορεί να αλλάξει το στυλ προσκόλλησης? Ναι. Οι αποφευκτικοί μπορούν να δουλέψουν να είναι πιο ανοιχτοί για τον εαυτό τους και στους άλλους και να εμπλουτίσουν τις σχέσεις τους μέσω του να μοιράζονται περισσότερο τον εαυτό τους. Και έρευνες δείχνουν ότι η απλή μη αποφυγή των σχέσεων, ακόμα κάποιος να έχει σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, όχι κατά ανάγκη ρομαντική, μπορεί να βοηθήσει τους αποφευκτικούς να απομακρυνθούν από την τάση να αποφυγής τους. Λοιπόν, κάποιες τελικές σκέψεις. Το αποφευκτικό στυλ προσκόλλησης σηματοδοτεί μια πρόκληση στη σχέση ζευγαριού. Άρα, εντοπίζοντας τα σημάδια αυτού του στυλ προσκόλλησης και χρησιμοποιώντας στρατηγικές όπως η ανοιχτή επικοινωνία, ο αμοιβαίος σεβασμός και η υπομονή, και αν είναι απαραίτητον η εξωτερική βοήθεια ενός ψυχολόγου, είναι δυνατόν να βελτιωθεί η συναισθηματική σύνδεση και να ενισχυθεί η σχέση. Η κατανόηση της αποφυγής προσκόλλησης και του πώς επηρεάζει τη σχέση θα σας βοηθήσει να έχετε μεγαλύτερη μεσυναίσθηση και να κατανοείτε τις ανάγκες και τις ανησυχίες των αποφευκτικών, τις δικές σας ανάγκες επίσης. Και τελειώνοντας, είμαστε υπεύθυνοι, είναι υπεύθυνοι. Είμαστε και οι δύο υπεύθυνοι. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι ή να πω το ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, χάρη για τη βοήθεια σου. Που μας βοήθησες να φωτίσουμε αυτό το κομμάτι και στην ουσία τα δικά σου αυτά τα δύο vlogs ήρθαν για να εξηγήσουν πρακτικά και με παραδείγματα το επεισόδιο εκείνων του podcast που έφτιαξα εγώ το θεωρητικό για τη θεωρία της προσκόλλησης και τα στυλ δεσμού και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας το φώτισες ιδιαίτερο σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Και με έναν έτσι πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ να ευχαριστήσω. Εσένα και τη Μόνα Λίζα. Μάλιστα. Και να ευχαριστώ επίσης όλες και όλους που θα δουν αυτόν τον vlog. Αν εξαιρέτω στην προσκόλληση. Love you all. Τώρα σας θα κάνω όμως εσύ. Ακούγεσαι. Copyright. Αλλά κάνω. Ναι. Αγάπη. Αγάπη μόνο. Και εμείς ευχαριστούμε. Χαρή μου. Να είσαι καλά, αγάπη μου. Γεια σου. Γεια.